Αμερική. Η κυρία Ντικάρλο, όπως πολύ καλά ξέρετε, αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ και ευελπιστούμε εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει την ευκαιρία να συζητήσει απευθείας και με τον ίδιο Γενικό Γραμματέα. Και αυτό που ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα και οι δημόσιες του δηλώσεις του αποδεικνύουν είναι ότι η δική μας πλευρά θα συμβάλλει θετικά και ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια για άμεση επανέναρξη. Ωραία, πόσο εφικτό είναι να αναμένονται εξελίξεις μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία? Αυτό που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει είναι ότι πρέπει οι εκλογές στην Τουρκία και στην Ελλάδα να μας βρουν έτοιμους, να είμαστε προετοιμασμένοι, να πραγματοποιήσει ο ίδιος τις διμερείς επαφές και την άλλη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ενημερώσει και το Εθνικό Συμβούλιο μετά από την λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αυτό που είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε είναι πρώτιστο στις προτεραιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι η ετοιμότητα μας ανά πάσα στιγμή η άλλη πλευρά το κατανοήσει, να ξανακαθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ειλικρινή διάθεση και βούληση για επίλυση του Κυπριακού. Κύριε Εκπρόσωπε, αύριο η κυρία Ντικάρλο θα επισκεφτεί την Αμόχωστο, ενδεχομένως και την περίκλειστη πόλη, έξω όσο μαθαίνουμε. Πώς τέθηκε το θέμα από τον Πρόεδρο για να μεταφέρει στον κύριο Τατάρ και τι απάντησε η κυρία Ντικάρλο? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε στην κυρία Ντικάρλο ότι πρέπει αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η καλλιέργεια του κατάλληλου θετικού κλίματος από όλες τις πλευρές. Οι δημόσιες δηλώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας συμβάλλουν σε αυτό το κατάλληλο κλίμα. Ο ίδιος είχε επανειλημμένα πει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις απόδοσης ευθυνών για να καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα. Και είναι το επιθυμητό και το καταλληλότερο να σεβαστεί και άλλη πλευρά, να μην υπάρχουν μονόπλευρες και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Ολοκληρώθηκαν. Μας ακούει η Χριστίνα Μαύρου.